Παραμένουμε στο Βόρειο Αιγαίο, πάμε στις Σινούσες, σε ένα πανέμορφο νησάκι, πάμε να δούμε ένα αρχικό βίντεο και πάμε στον προσκαλεσμένο μας. Οι Νούσες, ανάμεσα στη Χίο και τη μικρασιατική Χερσόνησο Ερυθρέα, πρωταγωνιστεί ένα μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα αποτελούμενο από την Ινούσα, την Παναγιά, το Βάτο, το Ποντικόνησο, το Αυλώνη, το Αρχοντόνησο και τα Πρασονήσια. Αν και μόνο η Ινούσα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για όμορφες διακοπές, καθώς είναι η μοναδική που κατοικείται. Εσείς δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε με καϊκά και τα υπόλοιπα νησάκια, ανακαλύπτοντας έως νέος Ροβιτσόνας, Κρούσος, τον παρθένο χαρακτήρα τους. Είναι χαρά και τιμή να έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο των Ινουσών, τον κύριο Γιώργο Δανιήλ. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να βγείτε στην εκπομπή. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μετά από ένα πολύ όμορφο διαδικτυακό περίπλου που παρακολουθούμε από το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο, είναι μεγάλη μας χαρά που πλησιάζουμε προς το τέλος του ταξιδιού του σημερινού με τις Ινούσες και μετά με τα ηρωικά ψαρά. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. Σε δύσκολες εποχές που δεν μπορούμε να συναντηθούμε, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα νησιά μας, να πούμε ότι είναι μοναδική παραδεισένη προορισμή και να καλέσουμε τους ακροατές, τους θεατές αυτής της παρουσίασης να έρθουν να μας επισκεφθούν. Ωραία. Είναι χαρά μας να σας ακούσουμε, να μας πείτε ορισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού, του πανέμορφου μικρού νησιού, με το σύμπλεγμα όλων των μικρών νησιών που έχει γύρω-γύρω. Συγκριτικά πλεονεκτήματα, το νησί έχει μεγάλη ιστορία. Το όνομα συναντιέται από την αρχαιότητα. Πρέπει να είχε μεγάλη παραγωγή ίνου, γι' αυτό και το όνομα Ινούσες. Στα νεότερα χρόνια έχει συνδεθεί με την ναυτιλία. Δεν έχει κάνει σπουδαίες θεαματικές επιτυχίες στον τουρισμό. Όμως είναι ένα φιλόξενο νησί που έχει πλεονεκτήματα, την μοναδικότητά του, την ησυχία του, τη γαλήνη, την ηρεμία που θα βρει ο επισκέπτης, τις παρθένες παραλίες, τους βυθούς, το ψάρεμα, την περιήγηση, το μοναστήρι, τον Άγιο Νικόλα, την ναυτική παράδοση, την ναυτική ιστορία, τις γεύσεις και τις μυρωδιές που θα κάνουν τις όμορφες αναμνήσεις, μοναδικές εμπειρίες, ιδίως στις μέρες μας, που τις έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Ειδικά ο επισκέπτης αυτής της περίοδου θα έρθει σε ένα ασφαλές νησί. Εμβολιαστήκαμε ήδη σε ποσοστό πάνω από 80-90% του τοπικού πληθυσμού και ήμασταν και πέρσι, είμαστε και φέτος ένα COVID safe νησί. Τα καταλήματα
που υπάρχουν μπορούν να παρέχουν μια οικογενειακή, μια ζεστή και μια μοναδική φιλοξενία. Οι παραλίες, όπως είπα, ο οικισμός είναι ιδιαίτερα ασφαλής για τις οικογένειες που θα φέρουν τα μικρά παιδιά. Η προσβασιμότητα του νησιού έχει βελτιωθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να πας στοιχείο για να έρθεις στις Ινούσες, καθώς έχουμε απευθεία σύνδεση με τον Πειραιά 2 φορές την εβδομάδα και 2 φορές την εβδομάδα και 1 φορά την εβδομάδα επίσης την άγωνη γραμμή που ξεκινάει πάλι από τον Πειραιά, διασχίζει τα σημαντικότερα τουριστικά νησιά του Αιγαίου και πλησιάζει και έρχεται σε εμάς και φτάνει μέχρι την Καβάλα και αντίστροφα. Θαλάσσια ταξί από την γειτονική Χίο, από το γραφικό ψαροχώρι της Λαγκάδας, μπορούν να φέρουν τον επισκέπτη μέσα σε 20 λεπτά. Περιηγητικές και εκδρομικές πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν διάφορα πρακτορία της Χίου, αλλά και ο τοπικός σύλλογος Φίλη Νουσών με το τοπικό μας πλοίο, το οποίο εξυπηρετεί το νησί καθημερινά. Και πολύ σύντομα έχουμε βάλει μπρος τις μηχανές να δημιουργήσουμε και το υδατοδρόμιο για να έχουμε και την προσβασιμότητα με τα υδροπλάνα. Έχουμε αυτό που λέτε με βάση την ιστορία με τα, ότι μάλλον βγήκε από τα κρασιά και τα λοιπά. Έχουμε αυτή τη στιγμή πρωτογενή τομέα και γαστρονομία και στην περιοχή και κρασί. Όχι, είναι μια φιλοδοξία. Έχουμε μικρές, πολύ μικρές οικογενειακές παραγωγές και στο μοναστήρι κάποιες καλλιέργειες. Φιλοδοξία της Δημοτικής Αρχής είναι να δώσει κίνητρα να επαναμπελώσουμε το νησί. Συμμετέχουμε σε προγράμματα και σε ενημερωτικές ημερίδες για να βρούμε την άκρη του νήματος, να καλλιεργήσουμε έστω έναν πρότυπο αμπελώνα ώστε να γίνει μια κίνηση και να έχουμε και αυτή την παραγωγή, εκτός βέβαια, όπως προανέφερα, από την, το μεγάλο περιβόλι της θάλασσας που εδώ και 2,5 αιώνες περίπου τροφοδοτεί τις Ινούσες. Είναι ένα μικρό νησί, έχουν επιστρέψει άνθρωποι, νέα παιδιά στο νησί να επενδύσουν, έχουν κάποιες τέτοιες ιδέες, σκέψεις, πρωτότυπες να επενδύσουν στο νησί? Έχουν πολλές σκέψεις, τις υποστηρίζουμε, τις ενθαρρύνουμε, τους καλώ και μέσα από αυτό το βήμα που μου δώσατε σήμερα να έρθουν να συζητήσουμε, να δούμε, να αξιοποιήσουμε αρκετά προγράμματα που ενημερωνόμαστε ότι επίκυνται να προχωρήσουν και να αναπτύξουμε και startups και να βελτιώσουμε την τουριστική εικόνα, να ριζώσουν στον τόπο, να ενισχυθούν. Η αλήθεια είναι, κύριε Καραχρήστο, ότι δεν είχαμε στα μικρά νησιά, δεν έχουμε ακόμη ολοκληρωμένες τις υποδομές. Βελτιώσαμε πάρα πολύ το ζήτημα το υδρευτικό, που είναι και το καυτό θέμα του καλοκαιριού για τα άνυδρα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Το φέραμε σε αρκετά καλό επίπεδο. Ολοκληρώνουμε και τις υποδομές του αποχετευτικού δικτύου. Βελτιώνουμε περαιτέρω την υδατική επάρκεια του νησιού. Σας είπα πριν για το υδροπλάνο. Σας είπα ότι είναι 5 χρόνια μόνο που έχουμε τη σύνδεση με την υπηρωτική χώρα. Πριν έπρεπε να γίνεται με τεπιβίβαση, να πηγαίνουμε στοιχείο και από εκεί να έρθουμε στο νησί. Όλα αυτά ήταν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι κράτησαν και την τουριστική και τη λιπή ανάπτυξη σε υποτονικούς ρυθμούς. Συν, όπως είπα, ότι οι περισσότεροι στρέφονται στη θάλασσα. Το νησί είναι ένα κέντρο ναυτικής εκπαίδευσης. Έχει μουσείο, έχει βαθμίδες εκπαίδευσης, έχει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με επίκεντρο τη σχολή την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού των Πλοιάρχων, που και αυτή από μόνη της είναι ένα ιστορικό αξιοθέατο για τις μικρές Ινούσες που κατάφεραν να φτάσουν στα μεγαλύτερα
ναυτιλιακά κέντρα του κόσμου, στα χρηματιστήρια, στην αυλαγορές και να εκπλήξουν τον κόσμο. Έτσι λοιπόν αυτά όλα ήταν η βασική και είναι οι βασικοί άξονες της ανάπτυξης αυτού του μικρού νησιού. Έχουμε καταλήματα και τόπους διαμονής στο νησί. Ναι, εκεί έχουν αρχίσει και επενδύουν και οι ντόπιοι και κάποιοι Ινούσοι της Αττικής, οι οποίοι φτιάχνουν τα σπίτια τους, τα διαμορφώνουν για επιπλωμένες κατοικίες. Είναι αρκετά καλού επίπεδου, μέχρι αρίστου θα έλεγα ορισμένες. Έχουμε πολύ καλά σχόλια από τους επισκέπτες. Το μικρό τοπικό ξενοδοχείο ανακαινίζεται. Ευελπιστούμε με το τέλος της πανδημίας να τεθεί και αυτό σε λειτουργία. Και όπως σας προανέφερα, θέλουμε να δώσουμε έμφαση στον ημερήσιο τουρισμό, τον εκδρομικό τουρισμό από τους επισκέπτες της Χίου. Κάνουμε ενέργειες και ευελπιστούμε μέχρι το τέλος της θητείας μας να το δούμε να υλοποιείται, να δημιουργηθεί και μια πύλη Σέγγεν στο νησί για να έχουμε, όταν βελτιωθούν φυσικά και οι σχέσεις μας με τους γείτονες, ανοιχτή τουριστική γραμμή από τα ανατολικά, και να αναπτύξουμε και το τουρισμό με τα πλωτά, με τα εστιοφόρα, με θαλαμιγούς. Έχουμε αρκετά καλή μαρίνα. Με το Λιμενικό Ταμείο της Χίου είμαστε σε συνεργασία για να αναπτύξουμε περαιτέρω τις υποδομές σε ηλεκτρικό και νερό για υποδοχή των σκαφών. Οι παραλίες μας είναι, όπως είπα, πολύ είναι παρθένες, δεν έχουμε οργανωμένες, όμως τις φροντίζουμε να είναι φιλόξενες, να έχει ο επισκέπτης τα βασικά. Και γενικά αρχίζει το νησί σταδιακά και καθώς ολοκληρώνονται και οι υποδομές, να παρουσιάζει ένα φιλόξενο πρόσωπο στον επισκέπτη και να μπορεί να το χαρεί και περισσότερες περιόδους του χρόνου. Έχουμε αναπτύξει διάφορες εναλλακτικές μορφές εκτός αυτές που είπατε, του θαλάσσιου τουρισμού. Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι ιδανικό για περιπατητικό τουρισμό, για θρησκευτικό, για καταδυτικό. Πρόσφατα είχαμε μια συνεργασία με την Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, γιατί υπάρχει και ένα αρχαίο ναυάγιο αρκετά αξιόλογο, ώστε να το αναδείξουμε και αυτό. Γενικά, ναι, και όπως είπα, και οι άλλες μορφές είναι πάνω στο τραπέζι της ανάπτυξης των συζητήσεων και των κινήτρων. Κυρίως των κινήτρων, να έρθουν νέοι άνθρωποι και να τις αξιοποιήσουν. Έχουμε απόδημους Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό και μας ακούνε τώρα. Βεβαίως, ναι. Και εκείνη είναι ένας ισχυρός παράγων του νησιού. Οι Νούσοι που βρίσκονται στη Διασπορά έρχονται κάθε χρόνο. Φέτος, το περασμένο καλοκαίρι, δεν είχαμε τόση μεγάλη συμμετοχή λόγω των απαγορεύσεων, αλλά κάθε χρόνο έρχονται, συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή, στα πανηγύρια, στις δραστηριότητες. Υπάρχει ένα αρκετά αξιόλογο πολιτιστικό καλοκαίρι με εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου. Προσπαθούμε να τις κρατάμε σε ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο και σε επισκεψιμότητα. Και φέτος ετοιμάζουμε πάλι ένα ενδιαφέρον καλοκαίρι διαφορετικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Για τα παιδιά υπάρχει ιστιοπλοεία, κολύμβηση, δραστηριότητες. Οι γονείς μπορούν ήσυχα να κάνουν τις διακοπές τους και να μην έχουν τον κίνδυνο των παιδιών να συμβεί οτιδήποτε.
προτιμάται από πάρα πολλές οικογένειες το νησί των Ινουσών για αυτήν ακριβώς την ιδιαιτερότητά του, της ησυχίας, της γαλήνης και της ηρεμίας που προσφέρει. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο προς το τέλος. Ναι, θέλω να, όπως είπα, να ευχαριστήσω, να καλέσω να έρθετε να τις γνωρίσετε Ινούσες και να τυχείο τα ψαρά, είμαστε μαζί τα τρία νησιά, συμμετέχουμε και εμείς στο φορέα τουρισμού, ο οποίος παρουσιάστηκε και νωρίτερα στην παρουσίαση της Χίου. Έχουμε το διαφορετικό, το οποίο αξίζει πραγματικά, θα δώσει πολύ ωραίες εμπειρίες και έχουμε και αρκετούς repeaters, δηλαδή όταν έρθουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το νησί, επιδιώκουν να το ξαναεπισκεφθούν και να αφιερώσουν τις διακοπές τους, ένα μέρος των διακοπών τους, στις Ινούσες. Λοιπόν, ελάτε κι εσείς, γνωρίστε τις, αγαπήστε τις, θα σας δεχτούμε με πολύ αγάπη, με πολύ φιλοξενία και με διάθεση να σας δείξουμε ποιες είναι οι Ινούσες, αυτή η ακριτική έπαρξη του Αιγαίου. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλή μας αντάμωση το Μάιο και καλή επιτυχία στις περαιτέρω παρουσιάσεις. Ωραία. Σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε. Πάμε να δούμε ένα βίντεο από τις Ινούσες και να είστε καλά. Γεια σας. Και εσείς. Your eyes got something on me. It's like the walls start falling. I'm drunker than a bee. I'm humming to the girl of my dreams. I don't even have to think about it. I don't. We can look amazing if we go with the flow. Nothing's gonna break us 'cause we're made out of gold. Whoa, 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 baby, I think you should know. It don't really get much better than this. There's nobody else I would rather be with. It don't really get much better than this. Oh, 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 tell me how you're feeling it. Don't really get much. I tried so hard and got so hard.